Καλησπέρα παιδιά, μέρος δεύτερο, Σταμάτης εδώ, Μάκης στο χειρισμό και παίζουμε Outlast 2. Γεια χαρά! Πώς φάνηκε, έτσι η αρχή. Το πρώτο μέρος. Ναι. Φοβερό είναι. Έχει μεγάλο αίσθημα αγωνίας. Δηλαδή το συνέστημα που σου προκαλεί είναι τρομερό στην αγωνία. Ναι. Και τρόμο προκαλεί, απλά τώρα επειδή, κοίτα, αυτό είναι για να το παίξει μόνος. Αν ήμουν μόνος μου και το έπαιζα, πιστεύω θα είχα κλάσει μέντες. Θα ακούγεις κανέναν ήχο περίεργο να πούνε καλύτερο. Δεν είναι, γιατί εγώ τα παίζω τα παιχνίδια αυτά, ξέρεις, βάζω ακουστικάκια. Παίρνω να πούμε την κοκακολίτσα μου. Καράζω. Μπύρα πίνεις. Μπύρα δεν πίνω ποτέ. Την έχω κόψει ήδη, κάνει κοιλιά. Ωραία. Την ίδια άποψη έχω για αυτό το παιχνίδι. Τι έπαθε τώρα, έπεσα από εκεί πάνω και... Μου κρατζονίστηκε και μια κρατζονίτσα. Τι κρατζονίτσα, αφού μου λέει χίλ κατευθείαν. Δεν σου πω. Σκοτάδια παντού, ναι, εντάξει, αυτό το έχει και στο πρώτο. Απλά εδώ πέρα κινείσαι τώρα στον έξω κόσμο. Και δεν είναι εργαστήριο, ας πούμε, να είναι συγκεκριμένα τα πράγματα. Και μου την ψιλοσπάει που πρέπει για να βλέπω καλά όλη την κάμερα όλη την ώρα. Δεν ξέρω τώρα. Ήθελες λίγο παραπάνω φωτισμό, δηλαδή. Ναι, λίγο. Καλά, θα μπορούμε να το ανεβάσουμε με φαίνεται και το contrast. Εντάξει, ίσως αυτό που κάνει να είναι να το κάνει λίγο πιο ατμοσφαιρικό. Να πούμε ότι σήμερα στο Outlast δεν έχουμε τον Μπάμπη που ήταν την προηγούμενη φορά. Ήταν σαν guest, λειτουργήσε σαν guest. Ναι, ήταν guest star. Όχι. Δεν ξέρω, για άνοιξε την κάμερα και κοιτά στα σκοτεινά. Σκύβει. Ναι, κανονικά πρέπει να κάνει. Πώς το λένε μετά. Epic. Μεταξύ στο Outlast είναι και αυτό το καλό που έχει είναι ότι σου πετάγονται από εκεί που το περιμένεις. Πετάγονται από εκεί που δεν το περιμένεις, ότι μεταξύ ξέρεις δεν είναι παιχνίδι το οποίο έχεις όπλα και λες κάτσε θα τους αντιμετωπίσω κάπως θα βρω κανέναν τρόπο. Πρέπει τί και καλά να κρυφτείς, δεν γίνεται αλλιώς. Ή να τρέξεις ή να κρυφτείς. Για δες το πράγμα το βαρμένο. Πήγα από εκεί που πας και έχει κανένα μπάντα, θα συμπληρώσω. Τραβάει. Πάντως είναι αρρωστημένο. Ναι. Γενικώς ατμόσφαιρα όλα. Και η μουσική τώρα που έπαιζε από πίσω ήταν πολύ. Ναι, η μουσική είναι όλη τα τρία. Αυτό σου λέω θέλει ακουστικά. Δηλαδή φαντάζομαι να το παίξει αυτό με ακουστικά και δεν ξέρω, δεν παίζει VR με αυτό έτσι. Δεν ξέρω. Δεν έχει ένδειξη επάνω το κουτί πάντως. Όχι, δεν έχει. Και έχουν συνδυάσει ωραία παράνοια, φίλε, τους αιρετικούς, ας πούμε, χριστιανούς. Χριστιανοί είναι ούτως ή άλλως, αυτό το λέει και μέσα, αιρετικοί. Και σατανιστές, φίλε. Ναι. Το θέμα είναι μήπως σε μπλέκεται... κάνα πείραμα πάλι εδώ, το τέλος πάντων όπως ήταν στο 1. Ναι, και να έχουν πέσει και να το έχουν πάρει σαν θρησκεία, ας πούμε. Έχει ξεχυθεί στο χωριό και έχουν τρελαθεί όλοι. Το έχουν κάτι σαν θεότητα. Τι είναι αυτό. Κάποιος δεν τρώγει. Μια κρυφή πορτά, ίσως. Γιατί σταμάτησε να κάνει. Μάλλον την άλλη. Μου φαίνεται ότι βούλωσε από την πόρτα τώρα με αυτό που ήταν. Αυτό έχει μια πόρτα εδώ. Το παράθυρο. Το παράθυρο. Μάλλον το κάνεις αυτό για να ανοίξει την πόρτα. Έχει και πάνω μου, κάτσε να πάω πάνω μου. Ή δεν ανοίγει λες αυτή. Νομίζω πάνω ήρθαμε. Δεν ανοίγει αυτή η πόρτα. Λοιπόν. Δεν κοίτας το δύσκολο, δεν ξέρω. Άμα δεν ξέρεις τους δρόμους δεν θα παίζεται αυτό εύκολο. Γιατί θέλεις όλη την ώρα την κάμερα. Δεν παίζεις.
Και στο δύσκολο οι μπαταρίες είναι πολύ περιορισμένες. Ναι, πολύ περιορισμένες. Τώρα να ανέβω από εδώ ή να πάω πάντα εκεί. Για ψάξε λίγο το χώρο πρώτα. Τι ουρλιά αυτά ήταν αυτά τώρα. Κάποιον κυνηγάνε, φίλε. Οι κυνηγάνε κάποιον πιάσανε. Όπα. Γριά. Δεν ξέρω, για βάλε την κάμερα πιο κοντά. Άλλοι είναι αυτοί. Χωριανός είναι. Με μαχαίρι. Κάτσε να πάω στο ασθενέ. Αχ, φωνέζει μα λέγα. Άστο γιατί φοβήθηκα λίγο τώρα. Νομίζω ότι θα ήταν πολύ εύκολο. Την έφαγα δεν είναι. Κάτι προσέφηκε, εκεί έχει ένα μαχαίρι και προσέφηκε να στη... Τίποτα, φίλε, κάτι έχει γίνει. Κάτι έχει γίνει και έχουν ψηλοτρελαθεί. Όχι ψηλό, το έχουν χάσει εντελώς. Κάτσε να κλείσω και πόρτα. Μπάντζο. Μπάντζο, δεν το λένε αυτό. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Μα δεν ξέρεις πώς δεν είναι που εσύ που είσαι και μουσικός. Δεν βλέπω να έχει κάτι. Για να πάμε κάτι. Πάρε λίγο επίδεσμο. Φέρε λίγο επίδεσμο. Λίγο επίδεσμο πάρε. Φέρε λίγο επίδεσμο. Να δω τα παπουτσία. Φοράει αρβιλέ. Αρβιλέ, ναι. Αρχίσαμε. Να το ρε. Δεν ξέρω πώς λέγεται, δεν θυμάμαι. Αμερικάνικο όργανο. Πώς θα βγάλω άκρη τώρα εδώ. Φαίνεται πολύ μεγάλος αυτός ο χώρος για να μην ξεδοκμίσω. Τουαλέτα. Ρε φίλε, τι εποχή είναι και έχουν τέτοιες τουαλέτες. Δεν ξέρω ρε φίλε. Στο Μεσαίωνα είχαν τέτοιες τουαλέτες. Φαίνεται περίεργο δηλαδή. Στο μεταξύ άνθρωπος είναι αυτός. Μάλλον, ε. Ξέρω εγώ μάλλον. Σαπισμένο. Όπα. Αυτός είναι πάντως άνθρωπος. Αυτός είναι άνθρωπος. Η γριά εκεί πέρα έχει ξεκολουθεί να περιμένει. Κι άλλος είναι εκεί. Τι σε ακολούθησε. Θες να είναι φιλήσει εκεί. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι έτσι απλά τρελαμένη. Όπως ήταν στο ψυχιατρίο όταν τους είχες βρει που κυκλοφορούσαν, περαδόθηκε, τον πειράζει. Δεν ξέρεις τι γίνεται όμως, βαστάνε μαχαίρια και τέτοια. Αυτός δεν βάστηκε και σου πειράζει. Η γριά μαχαίρια βαστάει. Όμως μπαταρία. Παταρία. Μπατέρι. Ας ανοίξουμε αυτό το πρόβλημα. Ξέρω ότι έχετε ρόλα λίγο. Οπα. Φιλαράκο, εντάξει, μην αγχώνεσαι, άραξε. Έλα ρε μαλάκα, εντάξει τώρα. Δεν βγαίνει έξω τώρα, Μπάμπι. Δεν ξέρω. The noise of the fury of the Lord comes upon me. Μπορώ να καταλάβω γιατί δεν βγαίνει έξω όταν πατάς το κουμπί. Αυτό το παθά και προχθές. Το θυμάμαι που το έπαιζες και... Και σου λέω δεν παίρνει τώρα μέσα. Αυτό το παθά και προχθές. Και κατέβασα και πατσάκι αμέσως μετά. Και με το πατσάκι πάλι τίποτα. Δεν ξέρω. Εντάξει, αυτά τώρα είναι μαλακίες να πούμε όμως. Τους μπαίνω από εκεί μέσα και έχει από πίσω το δρομάκι να φύγουμε τη σκάτα. Μεταξύ να την κλείσει την κάμερα, κοίτα εδώ, τίποτα. Ναι, δεν βλέπεις τίποτα. Τώρα πρέπει να βγήκαμε πίσω από τη γριά λίγο. Κοίτα, κοίτα πώς πάει η γριά. Σαν τα Ισνα Λικέρις.
μαλάκα εδώ μέσα. Εδώ που μπήκαμε. Άντε πάλι. Και να την κλείσει, θα ξανανοίξει. Βγες. Κοίτα. Γιατί κοιτάς αλλού μάλλον, ρε. Δεν κοιτάω αλλού, απλά γαμιέται. Στο λέω εγώ δηλαδή. Να, κατέβα κάτω. Τα βήματα αυτά που ακούνε τα δικά σου του αλλού που έρχεται. Όχι, τα δικά μου. Πλάι κάτι σαν ηχό, ας το πούμε. Τι έχει εδώ πέρα, τίποτα, τι με βάλεις να κατεβώ. Μπορεί να είναι σημείο ουσιαστικά να κρυφτείς, άμα σε κυνηγάει αυτή η γριά. Κρύψου. Δεν νομίζω να... Πικ. Έλα, τα χάσα τώρα. Κάτσε. Θα χάσεις ούτως ή άλλως. Όπα, έχει και τη ΙΗ. Όλο και κάτι. Αναβαθμισμένο. Ρε μαλάκα, δεν έβλεπα τίποτα, ρε φίλε. Τίποτα δεν. Δεν βλέπω τίποτα. Δηλαδή, ειλικρινά, δεν βλέπω τίποτα. Κάτσε να διορθώσω το τέτοιο. Την γκάμα. Ναι, δεν γίνεται αλλιώς. Έχει κιόλας, δεν είναι, δεν βλέπω. Εκεί, γκάμα, change. Τέρμα. Και πάλι, δεν βλέπω τρομερή διαφορά. No fail και το is. Ναι, καλά να μην μαθαίνεις τίποτα. Να, μην τα χάνεις και το is. Southpaw. Τι είναι αυτό. Δεξιό χειρά, τι να είναι. Μάλλον, ναι. That might be an elevator. It's up there, isn't it? Βλέπεις καμία βελτίωση. Παπάρια, τα ίδια είναι. Σκοτεινότατε πάλι. Λοιπόν, πήγαμε πριν από εδώ. Πιστεύω ότι είναι καλύτερο να πας από εδώ. Έχω συνηθίσει που το σκύψιμο γίνεται με το R3. Το Resident. Ναι. Και όλη την ώρα αυτή τη μαλακία κάνει. Έχει καταλήγει. Υποτίθεται δεν μας βλέπει κιόλας επειδή είναι σκοτεινά εδώ πέρα. Ναι. Δεν είναι το καλό του παιχνίδι και καλά με το σκοτάδι τουλάχιστον ότι κρύβεσαι παντού. Ναι ρε φίλε, αλλά πριν με τη μάγισσα. Η μάγισσα μπορεί να έχει ιδιότητες, ρε φίλε. Τσάκα τσάκα μας έβλεπε, φίλε, η πουτάνα. Μπαίνει, είναι πολύ ψηλά. Να μπω, ρε φίλε, άμα έχει πάλι κανένα κανίβαλο μέσα. Πάμε, ρε. Από εδώ πέρα δεν είχε τίποτα, Ναι, ναι, αδύο είχε. Πού πάμε. Ναι, ρε, μαλάλα. Όπα. Να τους το. Και είχε φακό. Να τον βάλει στον κόλλο του το φακό. Έχουνε κάψει και τον Ιούδα ή τι έχουνε κάνει. Τον καρνάβαλο. Να μπω εκεί πέρα. Μπες, μπες, μπες. Power Generation Station, εδώ πάμε ρε φίλε. Το περίμενα. Ότι θα ρίχνεις άλλο. Τώρα. Κρύψου. Όπου και δεν έχει. Έρχεται ρε φίλε, σε μένα έρχεται. Βαρέλι. Άντε βρε μαλάκα μια ώρα. Πού τους τώρα. Έφυγε. Κάτσε εκεί, περιμένω. Λες να βγω. Δεν έχει να κοιτάξεις. Να σκώσεις λίγο το κεφαλάκι σου κάτι. Όχι, θα βγω. Το κάτω. Το κάτω. Άρχισε να πήγεις προς τα πάνω. Από εδώ όμως ή από εκεί. Τι γίνεται τώρα και που μπήκες. Κλείσε και την πόρτα. Και έχει τον νους. Φαίνεται πως κάποιος είναι μέσα. Ωραία, πούς. Το παράνι. Φλέξαμε μαλάκα. Ευτυχώς δεν σηκώνεται αυτή, ρε. Είναι μεγάλη σε ηλικία γι' αυτό. Δεν είναι αυτή από τους πρόσεχες. Έχει πίεση. Πίεση, έχω πίεση. Μπορεί δεν βοηθάει την power station τώρα, λογικά πρέπει να ανέβω πάνω πάνω. Ο σταθμός ενέργειας. Να και ένα χαρτί, ένα έγγραφο. Πρέπει να είναι λογαριασμός. Μα αυτοί δεν πληρώνουν τίποτα,
Τώρα πια ναι. Είναι του κινήματος, δεν πληρώνω εκεί μέσα. That's gotta be it. Δεν πληρώνω και σκοτώνω. If I can find my way back to the elevator. Μπράβο πάλι. Κάτι θα σου μιλήσει τώρα. Σίγουρα. Ωρε μάγκα, έλα, γιατί πουτάνα γριά, γιατί. Να την πάλι. Ρε μαλάκα, πόσο σμούριξε ρε μαλάκα. Μάλιδαν... Κλείδωσε. Γαμώ το σπίτι. Κάτσε να κάνω ένα χείλ. Τώρα θα πέσουν όλοι πάνω μου, κύριε εδώ. Σκουτάδια, Μάικ, μην πας στα φανερά. Μάικ, σε αφιλέ. Σκύψε. Δεν βλέπω τίποτα. Δεν ήταν η μάγισσα, ήταν η χωριατοπούλα. Νομίζω η μάγισσα ήταν. Αυτή με το μαχαίρι ήταν, ρε φίλε. Προλαβαίνω. Δεν ξέρω. Έλα, πάτα το βρεγάμα το σπίτι σου. Πώς φάνηκε. Κόκομα. Μου σπάσε τα νεύρα, ρε φίλε. Η κολόγρια. Άισε χτύρι. Τι είναι αυτό εδώ. Temple Gate. Κάτσε να το γράψει. Αργίε. Ζώα, άνθρωποι, τι δεν έχουν γράψει από πάνω. Horse to Satan. Πού ήταν το σατανά. Δεν ξέρω κάτι, δεν τρώει την ώρα. Αυτό το μητέρα, δεν νομίζω. Οπότε έχουν κάνει μαλακία στο χωριό και τους έχουν τρελάνει τους ανθρώπους. Δεν πρόλαβα να δω το μέρος. Το μέρος, έπεσα μπαμ πάνω και μπορείς να φάω. Κάτα, στο σχολείο βγήκαμε. Πάλι flashback τρώει, ή τον πήρε ο ύπνος. Αυτό που λες, όχι, δεν λες. Τι έχει. Flashback είναι, ναι. Άλλη, άλλη, ανοίγει. Όχι. Πώς τα καταφέρνεις και πάντα πας στη σωστή πόρτα. Έλεγε. Κάποιος γελάει. Σατανικά. Βγήκε μια κάμερα. Τι είναι αυτό. Πάλι το δουλάβει αυτό το περίεργο. Η Τζέσικα. Τζέσικα. Έχεις φάσει τα αρχίδια με Τζέσικα. Πάρε και την μπαταρία εκεί πέρα. Τζέσικα. Μάλλον κάτι κάνει στο δουλάπι που άνοιξε. Τι να κάνω δουλάπι. Να βάλει την μπαταρία μέσα. Όχι ρε μαλάκα, κάτι πρέπει να έχει. Να, αυτό εδώ που γυαλίζει. Να το. Το κουτάκι. This was Jessica's. Όλα τα παιχνίδια έχουν μια τέτοια μαλακία. Αυτό το έχουν συνδυάσει με τρομακτικό. Πιστεύω σε όλα τα έργα, τα παιχνίδια, όλο τέτοιο ήχο. Το κουρδιστή, το αυτό, τέλος πάντων, αυτό, πώς λέγεται αυτή η μαλακία. Ναι, ρε, το κουρδίζει και παίζει αυτή τη μουσικούλα. Κλαν, 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 κλαν. Κλισέ. Αυτό έχει κρατήσει κλισέ. Σε όλα. Από ό,τι, από θρίλερ μέχρι. Ή το άλλο που προχωράει τρέχοντας ο πρωταγωνιστής να την γλιτώσει και ο δολοφόνος να μην πάει περπατώντας, έχει ανάψει τσιγάρο.
Και όλο ο άλλος τρέχει και πέφτει μεταξύ. Όχι, δεν πέφτει. Με το που γυρίσει πάλι το κεφάλι του είναι ακριβώς από πίσω, στο ένα μέτρο. Εσύ έχεις πέσει ποτέ τρέχοντας? Όχι, ποτέ δεν μου έχει τύχει. Μόνο οι Αμερικάνοι το κάνουν αυτό. Μόνο οι Αμερικάνοι. Όλοι εδώ το έχουν πάρει. Εδώ, εδώ κάτι τραβάει και ζόρια η κάμερα. Θα πρέπει να ξαναμπείς μέσα. Εδώ. Ξέρω. Τι να πάω ρε με τους φούστιδες. Εδώ ανοίγει αυτό το τούτο. Να, να. Τώρα άνοιξε. Μας ταλαιπωρήσει πρώτα. Ξανά έξω στα κύριε. Πού, ο Μανούρης μπήκε. Ναι. Λογικά την ώρα που έσκασε κάτω το... στη μαλακή ώρα, ο γος πρέπει να χτύπησε αυτός και να ζαλίστηκε και να βλέπει πάλι μαλακίες τώρα, ε. Ναι. Reload. Α. Oh God. Yes. Τι είναι η κόρη που είναι, ρε φίλοι. Πρέπει να ήταν συμμαθητές, ρε. Αυτός... Κοίτα, λογικά. Γκόμενα και αυτή η Τζέσικα. Κοίτα κάτι χέρια. Άμα πήγαινε από εκεί, θα με πιάνανε λίγα, ε. Δεν ξέρω, μπορεί και όχι. Μήπως πρέπει να σε πιάσουν τελικά. Λες. Αλλά σε πιάνει τίποτα. Άλλη. Έχει πόρτα κάτω από τα χέρια. Πήγε εδώ να πηγαίνει. Ούτε καλά η πόρτα κατά τα χέρια μου. Αυτή δεν έχω δοκιμάσει. Αυτή σου λέω κατά τα χέρια που ήταν. Ωραία, μάτια. Τι θα με σπάσει τώρα. Ούτε θα μείνω στο σπίτι, ρε μάτια. Ωραία. Δεν θα με σκοτώσανε τώρα. Με σκοτώσανε. Με σκοτώσανε. Γιατί νομίζω ότι θα δείξει ένα βιντεάκι και ότι θα με έπνευσε. Ποιο λόγο ρε μαλάκα να μου προλάβαινες κάπως να κρυφθεί τώρα σε αυτά τα ίδια σαν. Πού πάω τώρα, ε. Κοίτα εδώ. Τι λαπίδα που πάω. Πάντως έχουν κάνει πολύ δύσκολο σε σχέση με το πρώτο. Άμα στο δώσεις να το παίξεις και το χειριστείς, καταλάβεις τι σου λέω. Γιατί το πρώτο είχε κάποια σημεία τα οποία ήξερες πώς θα πας και πού θα κρυφτείς. Αυτό... Για να χάσεις μία φορά... Μπήκε μέσα ρε! Μπήκε ρε τρελός. Μπήκε ρε τρελάκιας. Θα μου πιέσει το πόδι δε. Κύκλους. Τι έλεγα. Δεν με έχει δει όμως, με ψάχνει, ε. Γιατί σκοτά βγαίνει πίσω. Πρέπει να τρέξω ρε φίλε, να πάω κάπου, αλλά πού να πάω. Αριστερά, φύγε. Ευθεία, δεν θα μπω. Μπες εκεί μέσα. Εντάξει, δεν παίρνω άλλο τώρα μάλλον. Ε, ας το διάλο, τόσο απλό ήταν. Μια χαπηλή σε μας, βλάκα. Άντε γάμο το σπίτι. Δεν έπαιρνε τίποτα ρε φίλε. Λες και είχε βρει ξύσου το κεφάλι, λες και είχε βρει το κεφάλι πάνω ψηλά και... Θα είναι κεφάλι σε τίποτα, ρε. Και τώρα τι θα κάνεις αυτόν εκεί πέρα που κάθεται με τον κολουφακό εκεί. Θα δούμε τώρα. Κάτσε και παρακολούθα τον λίγο. Να δούμε τι θα κάνει. Ρε, πριν, με ακολούθησε. Αυτό ήταν που σου ακολούθησε. Ναι, κάτω το τραπέζι μπαίνει. Δεν μπαίνει. Ανέβηκε. Ανέβηκε. Μπες στην τουλάπα εδώ. Δεν βλέπω ρε μαλάκα μέσα σου από την τουλάπα. Σου λέει hold to pick. Για πάτα το τετράγωνο πατημένο.
Ωραία, και άμα το πατήσω πατημένο τετράγωνο, δεν θα δει αυτό που ανοίγει λίγα. Το πικ είναι αυτό που ακούς με την κάμερα. Όχι, όχι. Λιγάκι έτσι. Τι λιγάκι μας είδε. Ε, πούστη μου. Άντε γάμες. Υπάρχει πιθανότητα τώρα να περάσει και να με δειλές. Κατεβαίνει πάντως. Γύρω γύρω σαν το μαλάκα τώρα. Μάγκη, πρέπει να μπει στην πόρτα ρε φίλε. Δεν έχει κάτι άλλο να κάνεις εδώ. Μα σύνδεγα μου και... Δεν φεύγει κιόλας ρε μαλάκα. Θα ανοίξει τώρα, δεν ξέρω. Δεν ανοίγει. Θα ανοίξουν. Ε, τώρα πες μου, είναι απ' έξω ή δεν είναι. Απ' έξω είναι. Για βάλει τον ήχο να ακούσουμε τα βήματα. Τα βάλε, τον έβαλε, ρε φίλε. Έχει περίθρες, τι είναι αυτό εκεί. Είτε εδώ κατάσταση. Απ' έξω είναι, αφού βέβαια δεν άκουσα... Δεν είναι απ' έξω. Δεν είχε σπουδάσει αυτή τη μαλάκια. Κι άλλο. Δεν πάει άλλο. Πρέπει να πας από την άλλη μεριά. Μέγιστη μαλακία αυτό το πράγμα τώρα δηλαδή. Μπορεί κάπου να σκάλεσαι ρε. Άσε με μόνο τις μαλακίες. Ορυχία. Εκεί χέζει, εκεί κατουράει. Ζωντανή είναι. Ναι. Τι τις έχουνε κάνει, μαλάκα. Σοκαρίστηκες, ε. Ναι, ρε, μαλάκα. Ξαπλωμένη σε ένα σάπιο κρεβάτι, δίπλα τα σκατά και τα κάτουρα. Και σε άθ... Πω. Δίπλα εδώ κοιμάται, ε. Τρομερή εικόνα. Ναι, μακρά, μαλάκα είναι πιο, πολύ πιο ανώμαλο από το άλλο. Άρρωστο είναι. Πολύ πιο άρρωστο από το άλλο. Αν το άλλο το θεωρήσεις μια φορά άρρωστο, αυτό είναι 10. Ναι, ρε φίλε, αλλά να σου πω και κάτι όμως. Είναι εκνευριστικό. Δεν γίνεται να χάνεις όλη την ώρα σαν το μαλάκα να πει. Το άλλο δεν έχανα τόσο. Όχι, τόσο πολύ ούτε και ούτε. Δεν το ήξερα, αλλά και πάλι ούτε και αυτό το ξέρω. Αλλά και το άλλο που το έπαιξα πρώτη φορά δεν έχανα. Δεν νομίζω να. Παγίδα. Μάλλον πρέπει να. Για φύγε να σε δώσει, λέει. Έχει μάλλον να πας γύρω-γύρω. Ναι, ωραία, αυτό το που κολλάει στον τύπο. Κλασικό. Α, shit. Τι ως ήτρε, μεγάλη από πού θα περάσεις. Τα πάντα να πούμε σου φταίνε και σένα. Τι έχουνε κάνει, σκάψανε τόσο βαθιά για να μην το μην κάνει. Τρελή, ρε. Δεν μας άρεσε από το χωριό. Don't fuck with our village, Maggie. Άντε πάλι τα σπάσμενα, τα ξεκούρδιστα βιολιά. Ναι. Είναι σήμα αυτό τώρα, ότι κάτι θα συμβεί. Ναι. Μπορεί να σκάσει το τραβέλι τώρα. Λες. Ξέρω. Το τραβέλι δεν μας πέταξε όμως. Ναι. Όχι, μας έγλειψε, μόνο. Μας πέταξε μια έτσι καλή. Α, σου λέει, έλα εδώ. Παπαρία. Μας σημάδεψε. Κανονικά πόρτα έξοδος, ε. Μας είδα.
Να είναι. Παντού είναι. Μάλλον. Πού είναι τώρα ρε φίλε, τι ξέρει τι εμπάτρισε, σε βαράει και χάνει τον έλεγχο ρε φίλε. Ναι, τον χάνω τελείως, δηλαδή δεν έχω. Με το που χάσει γυρνάει αλλού η κάμερα, δεν βλέπεις πού είσαι. Μαλάκα πάλι πίσω βγήκαν. Όχι. Εκεί που έχασα με βάλει. Δεν θέλει τρέξει με γερά. Σκύψε. Τι κάνω να πηγαίνω από κάτω. Μ' άρεσε φίλε. Και πού πάω τώρα. Πες. Έχει να σκύψεις αριστερά. Όχι, κουφία. Δεν μου πήρε κάτι άλλο. Ναι. Να τρέξουμε κάτι μόνοι, τρέξουμε. Να. Έχει το νου γιατί αυτοί εδώ πέρα μπαίνουν, δεν σε χάνουν καμία. Φέξτε λίγο καλύτερα ρε μαλάκες. Ρε μα έχει πάλι στο ίδιο σημείο βγήκαμε. Όχι ρε. Απλά μοιάζουνε, μοιάζουνε. Ωραία, είσαι με τα καλά σου ρε μαλάκα. Τι ακούω εδώ πέρα το το τελειάρο και κέρασο. Κοίτα εδώ τι κάνουμε. Α, έχει πολύ καινούργια, πολλά καινούργια πράγματα αυτό το παιχνίδι μαλάκα. Έχει ωραία σκηνικά. Πολύ μ' αρέσει. Έσπασε τώρα το... Το είδα, το είδα. Μπαίνει. Μπαίνει. Κανονικά, άμα έχει φως και εσύ έχει night vision, δεν στραβώνεσαι τελείως. Όχι, ρε. Μπήκε εδώ τώρα, αλλά τώρα. Έχει μια πόρτα εκεί, από εκεί μπήκαμε. Δεν την έβλεπα. Τόση ώρα. Μπα. Τίποτα δεν έχει μας. Ένα από αυτούς τους φακούς που είχαν στη δεκαετία του 50 έχει. Από εδώ μπήκα. Ναι. Εδώ από την άλλη θα βγαίνει. Εδώ πήρα ένα χαρτί. Don't be afraid. Μη φοβάσαι. Πάω πάνω και ό,τι και όπου βγει. Πηγαίνε ρε, μη φοβάσαι ρε. Βρε, δεν φοβάμαι ρε, μα πάρε τι κάνω ρε. Ζουν πως κάνει, δεν θυμάμαι ρε φίλε. Εδώ. Εδώ, ε. Πώς θα έρθει εδώ.
Σημείωμα. How do I get over there? Fence. Get climb that. Just need something to stand on. Well, then, that's good. That's good, my loss. Τις γραμμές. Να, τώρα. Τώρα έτσι. Το πάρω. Παίρνεις φορά με αυτό. Για να αυτό βγάλε αυτό. Την κυρία. Ναι. Έφυγε. Δεν είναι μόνο η κυρία όμως, έχει και χωρικούς. Τώρα καλώς πάω από εδώ. Μάλλον. Πήγαινε όπου έχεις κοντά, δεν πήγαινες. Κάνε πάλι μετά. Πρέπει να το βρω σπαθημένο λίγο. Κοίτα, σουβλάκι με ανθρώπινα μέλη. Ή ψάρια είναι. Ψάρια είναι. Γιγαντιές σουβλάκι ψαριών. Λες. Όχι ρε. Αφού η πόρτα είναι εκεί πέρα, κάτω. Κοίτα ρε μαλάκα. Περίμενε. Τι κάνουμε τώρα εδώ. Εδώ. Κάτω. Νότο, ναι. Όχ, τι ήταν αυτό που έκανες. Τι κάνεις ρε μαλάκα. Τι τάκλιν έκανες. Μίτζα. Την πουτάνα με ιδέα. Κοίτα, άμα αρχίσει και σπάει τώρα εδώ, πούτι. Δεν νομίζω να περνάει ρε φίλε. Νάτι, τα είδες τα πόδια. Ναι, τα είδα. Γιατί πας ρε μαλάκα να μας δει να μας κυνηγήσει. Όχι ρε φίλε, αυτό πρέπει να το σπρώξουμε όπως πριν. Α, ναι ρε. Ναι. Έλα. Σβέλτα ρε παλιόπιστα. Οχ, μην μου πεις ότι σπάει από πίσω μου το τέτοιο. Τι κάνει ρε φίλε. Θα πούμε... Πεθάναμε ρε. Δεν προλαβαίνω. Πεθάναμε ρε. Δεν προλαβαίνω. Στο στομάχι ρε φίλε. Γελάει η βρώμα. Ωραία. Το κόψω εδώ. Ή να το περάσω να πάμε πέναντι και να το κόψω μετά. Όχι ρε, παίξε ρε. Κοίτα, πρέπει να περάσει αυτή από ό,τι έχω καταλάβει. Και να φύγει από εδώ, ωραία. Να περιμένω λίγο ακόμα. Βγες γρήγορα. Να περιμένω λίγο ακόμα. Πάμε μουσική. Πες μας ξέρω. Έρχεται. Δεν ξέρω. Δεν σπρώξε. Άμα ακούσεις μπαμ πες μου. Σπάει τα τέτοια. Το περάσαμε ρε. Ένα τίκ είναι, ένα τίκ. Τρέχα. Πώς δεν μας την κέρασε κανένα πόδι, ε. Να, έκανε save. Όχι, δεν έχει κάνει, προχώρα. Έκανε ρε, το είδα. Δεν έκανε. Θα προχωρήσω κι άλλο. Ναι. Να μην το κόψω εδώ. Όχι ρε, άσε να παίξουμε τώρα, τι να κόψουμε. Θα τους βγάλουμε βίντεο 2 ώρες. Μα λέγα, θα πει πολύ, δεν θα ανεβαίνει μετά, γι' αυτό το λέω. Δεν ξέρε τώρα που έχω φτιαχτεί. Το μεταξύ δεν ξημερώνει ποτέ σε αυτό το κολοχωριό, ρε. Δεν έχει τίποτα να κάνεις εδώ. Α, κάτι έχει εδώ. Bandage. Μόνο bandage, μπαταρίες, ποτέ. Εντάξει, κάθομαι και τα ψάχνω λες και θα βρω κάτι άλλο εκτός από bandage και μπαταρίες. Να, εδώ πρέπει να είμαστε σε μέρος των ανιστών, φιλέ. Γιατί, πού το είδα ανάποδο σταυρό. Πού το είδα. Νάτας. Ναι, όντως. Κι άλλοι ανάποδοι σταυροί. Κρεμάλες. Δεν βλέπω τίποτα. Άκου μουσική μάλλον.
Τώρα είναι σατανικά, ρε, όλα. Φύγαμε από τους αιρετικούς. Πάω προς εδώ. Όχι, ρε, εδώ είναι αιρετικοί, ναι. Όχι, εδώ είναι σατανιστές. Οι αιρετικοί είναι, σου λέω. Αιρετικοί. Άρα αυτός ήταν κρυφός. Το δωμάτιο αυτού. Ναι. Κρυφός σατάνας. Ήτανε κουφάλα. Έχει κάνει save. Θες να κλείσουμε ή να... Στόπα, πριν να κλείσουμε. Ας κλείσουμε εδώ. Ας κλείσουμε εδώ και θα το συνεχίσουμε. Εμείς θα δούμε την υπόλοιπη συνέχεια στο άλλο. Ναι, θα κάνουμε part 3 δηλαδή. Ωραία. Ναι. Ωραία, τελειώνει εδώ το part 2. Τι να πούμε για χαρά τώρα και τέτοια. Οπότε... Γιατί να πούμε για χαρά. Για χαρά! Άντε γεια σας, παιδιά. Άντε γεια σας. Γεια σας!